Δήμαρχε, πώς κατάφερες να κάνεις το Δήμο Καλαμάτας και έξυπνο και πες το μου σωστά. Πράσινο. Πράσινο. Blue and green. Και θα το κάνουμε και κλιματικά ουδέτερο. Ξέρετε, αυτή η όλη προσπάθεια... Ο Δήμος Καλαμάτας είναι ένας από τους... 6 Δήμους στην χώρα μας και από τις 100 Δήμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτοί οι 100 Δήμοι στην Ευρώπη θα πρέπει 20 χρόνια νωρίτερα να πετύχουν την κλιματική ουδετερότητα. Αυτό που θα κληθούν να πετύχουν όλοι οι άλλοι Δήμοι 20 χρόνια μετά, μέχρι το 2050, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2030, εμείς οφείλουμε να πετύχουμε στην περιοχή μας κλιματική ουδέτερη, να γίνουμε smart και κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Τι έχετε κάνει προς το παρόν που σας δίνει αυτό το προβάδισμα? Έχουμε κάνει πάρα πολλά. Κατά πρώτον, αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο, εμείς, ξέρετε, όλες οι δημοτικές αρχές διεκδικούν χρηματοδοτήσεις για να πετύχουν το πρόγραμμά τους, για να υλοποιήσουν δράσεις από τα Υπουργεία. Παρακολουθούν τις προσκλήσεις των Υπουργείων και προσαρμόζουν αυτές τις προσκλήσεις στις πραγματικές ανάγκες των Δήμων τους. Ανήσυχοι, καθώς είμαστε εμείς, παρακολουθούσαμε και τις ευρωπαϊκές προσκλήσεις. Εκεί γνωρίσαμε αυτήν την αποστολή. Στην αρχή θεωρήσαμε ότι είναι ένα πρόγραμμα για να απορροφήσουμε χρήματα, τεράστια κονδύλια. Μετά όμως, μέσα από τη διαβούλευση, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις που γίνανε, διαπιστώσαμε ότι είναι μια απίστευτη ευκαιρία να οραματιστούμε, να σχεδιάσουμε πώς θέλουμε το Δήμο μας, σε τι περιβάλλον θέλουμε να ζουν τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές. Οραματιστήκαμε αυτό λοιπόν και έτσι καταθέσαμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το αξιολόγησε θετικά και τελικά η Καλαμάτα πέτυχε να είναι μία από τις 100 πόλεις. Σημαίνει λοιπόν ότι εμείς μπορούμε να σχεδιάσουμε τι θέλουμε για την πόλη μας, σε τι περιβάλλον θέλουμε να ζούμε, αν θέλουμε να φτιάξουμε περιοχές κλιματικά ουδέτερες, περιοχές οι οποίες να αναπτύξουμε το πράσινο, να δημιουργήσουμε, να βάλουμε φωτοβολταϊκά, πολλά πράγματα για να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Σας αφήνω, Δήμαρχε, κύριε Βασιλόπουλε, και μιλάτε, γιατί βλέπω αυτή τη φλόγα της δημιουργίας στο βλέμμα σας, αυτό το πάθος. Πόσο χαίρομαι όταν γνωρίζω ανθρώπους που υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση όπως πρέπει. Είστε ένας από αυτούς, συγχαρητήρια. Αναρωτιέμαι πόσο προετοιμασμένοι ή πόσο θετικά διακείμενοι προς αυτή την κατεύθυνση είναι τόσο οι πολίτες, οι δημότες σας, όσο βέβαια και οι εργαζόμενοι στο Δήμο σας. Απαραίτητο συνδυασμός για να πετύχει αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Πριν από ένα χρόνο, όμως, ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Ξεκινήσαμε με τους εργαζόμενους του Δήμου, τα στελέχη του Δήμου, γιατί αυτή είναι η βάση, αυτή είναι η δύναμη. Κάλεσα λοιπόν όλο τον κόσμο, τους ενημέρωσα για αυτή την προοπτική να διεκδικήσουμε τη συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν ήταν σίγουρο, ήταν μάλλον απίθανο να τα καταφέρουμε, γιατί ήμασταν τελικά 29 πόλεις που υποβάλαμε από τη χώρα μας και μόνο 6 πέρασαν, κατάφεραν να είναι, και ακόμα λιγότερες θα πετύχουμε το κλιματικό συμβόλαιο. Ξεκινήσαμε από εκεί. Είμαι τυχερός, ο Δήμος Καλαμάτας είναι τυχερός, γιατί έχει ικανά στελέχη. Έχει ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την πόλη, την υπηρετούν. Προσπαθούμε και εμείς να μεταδώσουμε έτσι το όραμά μας για μια πόλη διαφορετική και νομίζω καλά τα πηγαίνουμε και θα τα πάμε ακόμα καλύτερα. Θέλουμε πολλή δουλειά. Θέλουμε πάρα πολλή δουλειά. Τώρα ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει, όχι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει, αλλά επειδή το αγαπάμε αυτό που κάνουμε, το πετύχουμε. Ναι, αλλά έχετε βάλει τις ράγες. Υπάρχει κάτι που πρέπει πάνω στο οποίο να βαδίσετε νέο, προς το φως, προς την ελπίδα. Θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι. Το 86, το σεισμό του 86, που μάλιστα σε λίγες μέρες, σε δύο μέρες έχουμε επέτειο στην Καλαμάτα, τότε ο σεισμός αξιοποιήθηκε από την Δημοτική Αρχή για αυτή η μικρή πόλη να γίνει μια σύγχρονη ελληνική πόλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτό το υπερπρόγραμμα να σχεδιάσουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Και αυτό έχουμε πετύχει. Διότι πρέπει να έχεις όραμα, πρέπει να οραματίζεις σε μια διαφορετική πόλη, μια διαφορετική περιοχή, αλλά να έχεις και τα κονδύλια. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον οραματιστούμε σωστά, εφόσον καταθέσουμε στρατηγικό σχεδιασμό, μετά να απορροφήσουμε και τα ανάλογα κονδύλια για να αλλάξουμε την πόλη μας. Και αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα το κάνετε. Πείτε μου τώρα την άλλη δυσκολία, μια που βρήκα έναν δήμαρχο και τέτοιο δήμαρχο, για να μιλήσω μαζί του δημοσίως μετά και την ομιλία του Πρωθυπουργού και τις εξαγγελίες, αλλά και τη συνέντευξη τύπου. Πώς θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα του ενεργειακού κόστους? Τι θα κάνετε με τον υπεύθυνο ενέργειας, πώς λέγεται, ενεργειακά υπεύθυνο που πρέπει να βρείτε έναν υπάλληλο, έναν εργαζόμενο του Δήμου που θα δουλέψει με αυταπάρνηση για να περνάει και να βλέπει αν τα φώτα είναι κλειστά, αν τα παράθυρα είναι κλειστά όταν ανοιχτά τα κλιματιστικά ή τα αερόθερμα που μπαίνουν από κάτω? Είναι πολλά. Πώς το λένε, ο δημόσιος φωτισμός στους δρόμους, ρυθμίστηκε σωστά το ρολόι, το μπέκ που ψεκάζει
ψεκάζει το γκαζόν ή ψεκάζει το δρόμο? Ψεκάζει όλο το βράδυ και πλημμυρίζει το πάρκο ή ψεκάζει τόσο που να ποτιστεί? Τα Χριστούγεννα τι στολισμό θα έχουμε? Θα έχουμε έντονο στολισμό? Τα Χριστούγεννα θα τι θα έχουμε? Με φωτοβολταϊκά θα το ανάψουμε τα λαμπάκια, στο δέντρο ή θα ανάψουμε όλα τα δικά μας από τη στεναχώρια μας? Λοιπόν, πριν φύγω για Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, λοιπόν, έγινε μια σύσκεψη ευρεία στο Δήμο που είπαμε ότι δεν θα ορίσουμε απλά ένα ενεργειακά υπεύθυνο, αλλά μια ομάδα. Μια ομάδα ανθρώπων μέσα στο Δήμο που θα παρακολουθεί τον κεντρικό Δήμο αλλά και όλα τα νομικά του πρόσωπα. Διότι συνολικά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, όχι όμως κεντρικός Δήμος, πρέπει και τα παιδιά του Δήμου, τα νομικά πρόσωπα, να κινηθούν ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση. Θα έχουμε λοιπόν μια ομάδα, θα την ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Εμείς παρακολουθούμε στενά αυτό. Οι ανησυχίες μας για την ενεργειακή αυτονομία έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει το Δήμο Καλαμάτας, έχουμε αντικαταστήσει 16.000 λαμπτήρες δημοτικού φωτισμού, τους έχουμε κάνει LED, που αυτό σημαίνει ότι έχουμε εξοικονόμηση 81% ρεύμα σε σχέση με πριν κάνουμε την αντικατάσταση. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Έχουμε τηλεδιαχείριση δημοτικού φωτισμού, μπορούμε να μειώσουμε την ένταση, να εξοικονομήσουμε ενέργεια, μπορούμε να αυξήσουμε την ένταση, να καταναλώσουμε ενέργεια. Όλα αυτά τα έχουν ξεκινήσει την τελευταία, επιτρέψτε μου να πω, εξαετία αυτές τις προσπάθειες και ήδη έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στο οδοφωτισμό μας έχουμε 81% εξοικονόμηση. Μπορεί να φτάνει για το στόχο και το στίχημα που πρέπει να πετύχουμε, όμως δεν φτάνει για την ουσία. Ναι. Για την ουσία πρέπει να κάνουμε πολύ, πολύ περισσότερα. Και για τις ανάγκες που προκύπτουν με βάση και τις εξελίξεις. Έτσι, αλλάζουν τα δεδομένα. Αν το ξεκινήσατε εσείς αυτό, κάνατε μια φοβερή μείωση, αλλά τώρα έχουμε άλλα δεδομένα. Περιθώριο σε μια τόσο καλή διαχείριση όπως αυτή που εσείς κάνατε να κόψετε κι άλλο, να μειώσετε κι άλλο το ενεργειακό κόστος και την κατανάλωση? Βεβαίως. Άμεσα θα τοποθετήσουμε φωτοβολταϊκά στα σχολεία μας, ώστε να κάνουμε ενεργειακά αυτό αυτόνομα με τα φωτοβολταϊκά που έχουμε σχεδιάσει να τοποθετήσουμε τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς. Είναι ένα βήμα. Θα γίνουν και άλλα βήματα, τέτοια σημαντικά. Ήδη συζητάμε στο πλαίσιο της ένταξής μας σε 100 πόλεις να φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε και ενέργεια στις οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη, να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα της ενεργειακής φτώχειας δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλοί σχεδιασμοί και πολλές δυνατότητες, αρκεί να το θέλουμε, και επειδή το θέλουμε θα τα καταφέρουμε και θα το πετύχουμε. Αύριο πού θα μιλήσετε δημοσίως στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Δεν θα μου το πείτε τώρα όμως. Θα πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, Γιάννη Κατσαβουνίδη, να κρατήσω λίγο suspense στο κοινό. Βιάζεστε να φύγετε? Όχι, όχι. Εντάξει. Έχω κρατήσει στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Αθανάσιο Βασιλόπουλο, έναν σπάνιο δήμαρχο, δηλαδή έπρεπε να είναι... Είστε παράδειγμα προς μίμηση, δήμαρχε. Κάνω αυτή τη δουλειά 22 χρόνια. Έχω συναντήσει πάρα πολλούς δημάρχους. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που γνωρίζω εσάς από κοντά και που μου δίνετε η ευκαιρία να ακούσουμε όλα αυτά τα καινοτόμα που κάνετε. Συμφωνείτε? Έχουμε και fan club εδώ. Δεν το περίμενα. Τι Θεσσαλονίκη είναι αυτή, ρε παιδιά? Λοιπόν, είμαστε φοβεροί. Δήμαρχε, αύριο πού θα τα πείτε αυτά δημόσια, στο φόρουμ? Ναι, είναι αύριο. Έχει μια εκδήλωση ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Διότι προφανώς για να πετύχει στην κλιματική ουδετερότητα, για να αλλάξει το περιβάλλον, για να βελτιώσει τις συνθήκες, πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε ενέργεια. Οπότε αύριο θα παρουσιάσουμε τους στόχους του Δήμου Καλαμάτας, πώς μπήκαμε σε αυτή την προσπάθεια, πού θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Και εφόσον τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και τη στήριξη που χρειαζόμαστε από την πολιτεία, κυρίως το νομοθετικό πλαίσιο δηλαδή και την ευελιξία, διότι εγώ μπορεί να θέλω να πω στους πολίτες μου να βγάλουν το γεωταχή αυτοκίνητο από το κέντρο, ή να θέλω να πω στους επαγγελματίες, στους εμπόρους, να μην μπαίνουν γεωταχή αυτοκίνητα αλλά μόνο πράσινα οχήματα ηλεκτρικά μέσα, αλλά πρέπει να δώσω κάποια κίνητρα για να το δεχτούν αυτό. Γιατί όλοι ξέρετε, είναι γεγονός ότι και υποδομή. Βέβαια, οι αλλαγές. Χωρίς μαλλί, πώς θα πας στον αγιασμό? Λοιπόν, Δήμαρχε, τι άλλες ομορφιές έχει η Καλαμάτα? Η Καλαμάτα έχει πολλές ομορφιές. Η Καλαμάτα είναι μια πόλη παραλιακή, έχει 14 χιλιόμετρα αστική παραλία. Μπορείς παντού να κάνεις μπάνιο στην Καλαμάτα. Είναι μια πόλη επίπεδη, όπου το ποδήλατο είναι κυριαρχία εκεί, η μετακίνηση με το ποδήλατο και η ήπια μετακίνηση. Έγινε βρίσκεται στο κέντρο, δίπλα υπάρχουν τόσες σπουδαίοι χώροι έτσι, πολιτιστικοί, οι οποίοι, αρχαιολογικοί μάλλον, οι οποίοι μπορεί να τους επισκεφτείς και να τους γνωρίσεις. Υπάρχει αρχαία Θουρία, υπάρχει αρχαία Μεσίνη, υπάρχει Πύλος, Μεθόνη. Ερχόμαστε και φθινόπωρο εμείς που δεν προλάβαμε να έρθουμε το καλοκαίρι στην Καλαμάτα. Θα μας ειδοποιήσετε να σας βρούμε δωμάτιο, γιατί φθινόπωρο είμαστε γεμάτοι στην Καλαμάτα. Πω, τι ωραία. Ενισχύεται δηλαδή πραγματικά το ΑΕΠ της χώρας μέσα από τον τουρισμό της Καλαμάτας. Αυτή τη στιγμή έχουμε συνεδριακό τουρισμό κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δυσκολευόμαστε να βρούμε δωμάτιο για οποιοδήποτε φίλο θέλει να επισκεφτεί την πόλη. Απίστευτο. Συνεχίζεται λοιπόν η επισκεψιμότητα και έχει παραταθεί η τουριστική περίοδο στην πόλη μας.
Συγχαρητήρια σε όλα τα επίπεδα. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Εγώ συγχαρητήρια για την και πάλι. Δήμαρχος Καλαμάτας, Αθανάσιος Βασιλόπουλος. Δήμαρχος προς μίμηση, κυρίες και κύριοι.